Είναι ιδιαίτερη τιμή για την περιοχή μας, ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται το Extra Artis στην περιοχή της Λίμνου Πλαστήρα. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, η Λίμνου Πλαστήρα θα βρεθεί στο αθλητικό επίπεδο όχι μόνο της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας, αλλά και της Ελλάδας και σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι για μας, για την περιφέρεια Θεσσαλίας και για την περιφέρεια του Κώστα τον Αγοραστό, τουρισμός, αθλητισμός και πολιτισμός είναι συγκοινωνούντα δοχεία και τέτοιες λοιπόν παγκοσμίου ευέλειας αθλητικές εκδηλώσεις προάγουν όχι μόνο το αθλητικό πνεύμα αλλά και μια περιοχή η οποία είναι πανέμορφη και πραγματικά αξίζει να διοργανώνονται μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις για να μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει και τις συμμαχές της αλλά να περάσει και ένα όμορφο διήμερο. Γι' αυτό λοιπόν καλό όχι μόνο τους Καρδιτσώτες αλλά και όλους τους άλλους από όλη την Ελλάδα αν θέλουν να περάσουν ένα πανέμορφο διήμερο σε μια περιοχή η οποία προσφέρει τα πάντα. Να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι εκτός από θεαματικός, πάρα πολύ, θα έλεγα, παιδαγωγικός ακόμα και για τα μικρά παιδιά. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τους εθελοντές, οι οποίοι βοηθούν με τον τρόπο τους στο να υπάρχει μια άρτια διοργάνωση. Πιστεύω ότι φέτος και με την εμπειρία των δύο χρόνων θα έχουμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα σε όλους τους θεατές που θα να το παρακολουθήσουν και να ευχαριστήσω προσωπικά και τον κύριο Μάργαλη, ο οποίος πραγματικά δίνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί η οικονομική συγκυρία δεν βοηθάει κανέναν να διοργανώσει μια αθλητική εκδήλωση παγκόσμια εμβέλειας που θα προάγει και η περιοχή. Και τέλος να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο της Λίμνης Πλαστήρα, τον Δημήτρη Κοντιατή, ο οποίος με τη συνεργασία του και έχουμε αποδείξει σε όλες τις εκδηλώσεις ότι όταν υπάρχει καλή θέληση, όταν υπάρχει συνεργασία, όταν υπάρχουν όλοι οι φορείς οι οποίοι βοηθούν, μπορούμε να φτιάχνουμε αποτελέσματα τα οποία προάγουν την περιοχή και φέρνουν και πραγματικό όφελος στην τοπική κοινωνία.